Η ειρήνη θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη στην εποχή μας. Δυστυχώς δεν είναι. Η Ελλάδα, η χώρα μας, πρέπει να είναι παράγοντα σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας και εμείς γι' αυτό θα παλέψουμε. Η ειρήνη είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση στον παραλογισμό που γεννάει ο υπεριαλισμός και ο νοφιλελεύθερος καπιταλισμός. Εδώ πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γιατί διακυβεύεται η ειρήνη και ποιες είναι αυτές οι συγκρούσεις και τι σκοπό έχουν. Εκεί θα βρούμε λοιπόν τον νεοφιλελευθερισμό, θα βρούμε το κέρδος, θα βρούμε μεγάλες εταιρείες, κράτη που η οικονομία του στηρίζεται ακριβώς σε αυτές τις αρχές και την πληρώνουν βεβαίως οι λαοί. Το αν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να μην παρέμβουν επιτρέποντας αυτή τη γενικευμένη σύραξη να διωγγώνεται καθημερινά εις βάρος των ζωών χιλιάδων παιδιών και χιλιάδων οικογενειών, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Άρα η ειρήνη δεν είναι μια ευχή, η ειρήνη είναι μια πολιτική πράξη.